Να ρωτήσουμε κάτι τώρα, κύριε Ξανθέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κρατήσει χαμηλά τους τόνους της κριτικής. Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που εντοπίζεται αυτή τη στιγμή, πέρα από τη συμμόρφωση όλων των πολιτών, κυρίως ως προς τις αντοχές του συστήματος υγείας? Κύριε Ευγενίδη, νομίζω ότι όντως η ανάγκη σοβαρής και υπεύθυνης αντιμετώπισης αυτής της μεγάλης κρίσης πρέπει να αφορά όλο το πολιτικό σύστημα και σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι αυτό έχει υπάρξει. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει αφωνία. Δεν σημαίνει ότι παρακολουθούμε χωρίς να παρεμβαίνουμε και να σχολιάζουμε τις εξελίξεις. Αυτός είναι και ο ρόλος αντιπολίτευσης. Δίκιο έχετε. Βεβαίως, βεβαίως. Γι' αυτό λοιπόν και έχουμε συγκροτήσει και ένα παρατηρητήριο της ανταπόκρισης του συστήματος υγείας σε αυτή τη μεγάλη ανάγκη και στη μεγάλη πίεση και με αναφορές που κάνουμε μέρα παραμέρα προσπαθούμε να εντοπίσουμε διάφορα προβλήματα. Τι έχετε εντοπίσει λοιπόν μέχρι τώρα? Λοιπόν, αυτό το οποίο εντοπίζουμε είναι πρώτον ότι υπάρχει μια καθυστερημένη ενίσχυση των δημόσιων δομών με επιπλέον προσωπικό. Mm-hmm. Υπάρχουν οι εξαγγελίες, βλέπουμε ότι η τοποθέτηση και η ανάληψη εργασίας στα νοσοκομεία, εκεί που δίνεται η μάχη σήμερα, είναι πάρα πολύ καθυστερημένη. Αυτές και ανεπαρκής. Αυτές οι 2.000 προσλήψεις δεν είναι επαρκείς, κύριε Υπουργέ? Ως μία δέσμη, μία ας πούμε ένεση ανθρώπινου δυναμικού έκτακτη, προφανώς είναι στη σωστή κατεύθυνση. Εμείς είπαμε ότι αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα. Και υπάρχει τρόπος, υπάρχουν λίστες, αναγενομική περιφέρεια, υπάρχει μια ψηφιακή πλατφόρμα που μπορεί γρήγορα το Υπουργείο να προχωρήσει τις αναγκαίες προσλήψεις. Βλέπουμε ότι αυτό καθυστερεί. Είναι και θέμα πρακτικής εφαρμογής, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, με το που προσλαμβάνονται, χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι χρόνο για να μπουν πρακτικά στην δράση. Ακούστε, προφανώς δεν θα πάει ένας νεοπροσληφτής, νοσηλευτής να αναλάβει υπηρεσία σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Χρειάζεται μια προηγούμενη εκπαίδευση. Μπορούν όμως άνθρωποι που υπηρετούν σε άλλα τμήματα και έχουν μεγάλη εμπειρία να τοποθετηθούν στην πρώτη γραμμή και στη συνέχεια οι νεοπροσλαμβανόμενοι να καλύψουν, ας πούμε, τα κενά τα οποία. Να υπάρξει δηλαδή μια εσωτερική ανακατανομή του ανθρώπινου δυναμικού, αξιοποιώντας τους πιο έμπειρους και τους πιο αξιόμαχους υγειονομικούς. Τι άλλο διαγιγνώσκεται εκτός από την ανάγκη περισσότερων προσλήψεων? Ωραία, το δεύτερο, κύριε Ευγενίδη, είναι ότι χρειάζεται να συνοδευτεί αυτή η παρέμβαση με ένα πλάνο μόνιμων προσλήψεων. Είναι ευκαιρία σήμερα που όλοι νομίζω ότι αναγνωρίζουμε και δεν τολμάει κανένας να αμφισβητήσει την αξία του δημόσιου συστήματος υγείας και οι συζητήσεις περί ιδιωτικοποιήσεων και περί ανοιγμάτων στην αγορά και στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες κλπ. Έχουν πάει ευτυχώς στην άκρη. Να συνομολογήσουμε την ανάγκη μιας γενναίας επένδυσης στο σύστημα υγείας με μόνιμο προσωπικό για να καλυφθούν οι ανάγκες τους σε βάθος χρόνου και μετά την έξοδο από αυτή τη μεγάλη κρίση. Αν δεν γίνει τώρα, λέτε πότε? Να σας πάμε το μεταξύ ένα το βήμα. Τρίτο, πείτε και το τρίτο. Ναι. Όχι, είναι πολλά. Είναι πολλά. Σίγουρα, το σίγουρα. Το τρίτο είναι τα μέτρα προστασίας. Υπάρχει μια αγωνία αυτή την περίοδο στους ανθρώπους ότι υπάρχει ανεπάρκεια, σημαντική ανεπάρκεια. Για το υγειονομικό και προσωπικό, λέτε, για τον γενικό πληθυσμό. Όχι, για τους εργαζόμενους, λέω, στο σύστημα υγείας. Ναι. Και νομίζω ότι με πολύ αγωνιώδη τρόπο το εκφράζουν αυτό. Υπάρχει το χθεσινό στόκ το οποίο ήρθε από την Κίνα. Νομίζω ότι οφείλει το Υπουργείο Υγείας να βελτιώσει τα αντανακλαστικά του σε αυτό το επίπεδο. Γρήγορα αυτές τις παρτίδες να τις μοιράσει με ένα ορθολογικό τρόπο στα νοσοκομεία για να υπάρχει μια ασφάλεια και να βελτιωθεί και το ηθικό των ανθρώπων. Γιατί είναι πολύ κρίσιμο, κύριε Ευγενίδη, αυτή την περίοδο να αισθάνονται οι άνθρωποι ότι υπάρχει ειδική μέρημνα και όχι μόνο καλά λόγια και χειροκροτήματα. Σωστό είναι. Πέρα από αυτό, επίσης, θέλετε να σας βγάλουμε λίγο έξω για να μας πείτε, επιστρέφοντας στο θέμα της υγείας και όλες τις παρατηρήσεις, κύριε Υπουργέ, το θέμα είναι και για τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας στην ουσία τους. Θέλετε να μας το σχολιάσετε? Ωραία. Και ως γιατρός. Κοιτάξτε, ακούστε, τα μέτρα περιορισμού των συναθρήσεων, του συγχρονισμού και της επαφής ανθρώπων σε μαζικό επίπεδο είναι στη σωστή κατεύθυνση και πιθανότατα θα πρέπει να εντατικοποιηθούν στο επόμενο διάστημα με βάση την εξέλιξη της διασποράς στο γενικό πληθυσμό και στην κοινότητα, όπως λέμε, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα τα οποία παρακολουθούνται όντως από μια αξιόπιστη επιστημονική ομάδα με επικεφαλής τον κύριο Τσιόδρα. Συμφωνώ και προσυπογράφω τα θετικά σχόλια τα οποία κάνατε προηγουμένως και το λέω και δημόσια. Και εμείς, αν ήμασταν τον κύριο Τσιόδρα, θα επιλέγαμε ως επικεφαλή να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση.
και να μας εισηγηθεί τα ενδεικνυόμενα μέτρα. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή που λέτε, κύριε Ξανθέ, και να την κρατήσουμε ότι και μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα επέλεγε τον κύριο Τσιόδρα με βάση την επιστημονική. Ούτως ή άλλως είχαμε συνεργαστεί στο παρελθόν πάρα πολλές φορές, σε άλλες λιγότερο βέβαια τόσο σημαντικής ας πούμε, σημασίας κρίσεις που υπήρχαν πάντα στο σύστημα υγείας, στη δημόσια υγεία. Η πρωτοβάθμια φροντίδα είναι ένα πεδίο που επίσης πρέπει να στηριχθεί. Ναι. Ακούσαμε προχθές με χαρά ότι μπαίνουν τα πρώτα 6 κέντρα υγείας στο λεκανοπέδιο, στο σχεδιασμό του Υπουργείου. Μέχρι τώρα δεν είχε υπάρξει μια τέτοια παρέμβαση. Χρειάζεται να γενικευτεί αυτό σε όλη τη χώρα. Οι δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας, τα κέντρα υγείας, οι τοπικές μονάδες υγείας, τα περιφερειακά ιατρία έχουν ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και νοσηλευτικό προσωπικό που πρέπει να συστρατευτεί και να μην δοθεί το βάρος μόνο στα νοσοκομεία και στην πρώτη γραμμή που είναι τα τμήματα επιγόντων περιστατικών και η ΜΕΘ, γιατί αλλιώς θα υπάρξει blackout και σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης των ανθρώπων. Κύριε Ξανθέ, έτσι όπως σας ακούω, επειδή ακούω ότι κάνετε παρατηρήσεις οι οποίες είναι απολύτως λογικές. Είστε σε επικοινωνία με το Υπουργείο Υγείας, με τον κύριο Κικίλια, βεβαίως με τον κύριο Αρκουμανέα για να τους τα μεταφέρετε? Είμαστε σε τακτική επικοινωνία και πρέπει να αναγνωρίσω ότι ο Υπουργός έχει διασφαλίσει ένα διάβλο επικοινωνίας και με την αξιωματική αντιπολίτευση, νομίζω και με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις και έχει τα ανοιχτά αυτιά, επιτρέψτε μου να πω, να ακούσει κατευθύνσεις και συστάσεις που μπορούμε και εμείς λόγω της εμπειρίας μας να κάνουμε αυτή την περίοδο. Άρα, σε αυτές τις συστάσεις φανταζόμαστε ότι περιλαμβάνεται από τα πάρα πολλά που ακόμα θα μπορούσατε να θίξετε και το ζήτημα των ΜΕΘ. Οι εντατικές πάντα είναι πρόβλημα είναι για τη χώρα μας. Το ΜΕΘ είναι κρίσιμο. Επί του παρόντος, ο αριθμός των διασωληνωμένων είναι σε ένα επίπεδο διαχειρίσιμο με βάση την οριακή κατάσταση που έχει η χώρα μας ή την ανεπαρκή, θα έλεγα, σε αυτό το πεδίο. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να στο επόμενο διάστημα, αξιοποιώντας και το επιπλέον προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται αυτούς τους συμβασιούχους, δηλαδή νοσηλευτές, γιατί οι γιατροί των ΜΕΘ σε γενικές γραμμές είναι σε μια σχετική επάρκεια, διότι είχαμε προκηρύξει, είχαμε καλύψει όλες τις οργανικές θέσεις την προηγούμενη περίοδο. Μπορούμε λοιπόν να αναπτύξουμε παραπάνω δημόσιες κλίνες και με ένα ευέλικτο όσο γίνεται τρόπο και φυσικά να είναι σαφές αυτό ότι θα αξιοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ είτε των στρατιωτικών νοσοκομείων είτε του ιδιωτικού τομέα. Πόσες προσλήψεις θα λέγατε ότι πρέπει να κάνουμε στο 4.000 κύριε Ευγενή, νομίζω ότι για φέτος είναι απαραίτητο να δώσουμε και ένα σήμα σε αυτούς που θα κληθούν να έρθουν να βάλουν πλάτη στην δύσκολη φάση που είμαστε τώρα, ότι θα έχουν μια προοπτική με βάση την ειδική μοριοδότηση και τον πόνους προϋπηρεσίας να διεκδικήσουν μια μόνιμη θέση στο σύστημα υγείας και να καλύψουν με σταθερό τρόπο τις μεγάλες ανάγκες που όλοι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν και που όλοι θεωρώ ότι καταλαβαίνουμε ότι πρέπει ειδικά μετά την ελπίζω εκτόνωση αυτής της κρίσης να γίνει μια σοβαρή προσπάθεια πλέον και να δώσουμε επιπλέον κίνητρα ειδικά στο ιατρικό προσωπικό για να αντιστρέψουμε αυτό το brain drain αλλά και να επενδύσουμε περισσότερους πόρους στη δημόσια περίθαλψη. Αυτό θα είναι το κεκτημένο το κοινωνικό αυτής της κρίσης. Ευχαριστούμε. Εξαιρετική κουβέντα, κύριε Ξανθέ, και ευχαριστούμε και για το επικοδομητικό πνεύμα. Καλά. Να είστε καλά, ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο κύριος Ξανθός. Πάμε πριν